Το φεστιβάλ φαγητού, το οποίο διεξήχθη τις προηγούμενες ημέρες στην Καβάλα, ήταν ένα από τα κυριότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν δεόντως και εντόνως από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το απόγευμα της Δευτέρας. Μάλιστα, την εισαγωγή έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Γιώργος Γραμμένος, ο οποίος τόνισε πως ο Δήμος είχε συμφωνία με ιδιώτη επιχειρηματία και με καμία εθελοντική οργάνωση για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Και πολλοί βιαστήκαν να μιλήσουν και να πάρουν θέση χωρίς να γνωρίζουν λεπτομέρειες και το τι γίνεται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία. Μέχρι και δηλώσεις είχαμε από κάποιους, οι δήμονες, ότι σιγά μην βάλουμε και τα παιδιά σε λίγο τους εθελοντές σε φυλακή. Τα διάβαζα αναρτήσεις. Σε λίγο λέει θα βάλουμε και τα παιδιά φυλακή, λέει, τους εθελοντές για τις δράσεις που δεν θυμάμαι ποιος το είπε αυτό. Τώρα προσπαθώ, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν. Άλλος η δήμονας επί του θέματος. Λοιπόν, ακριβώς, ευχαριστώ πολύ που μου το λέτε. Λοιπόν, όποιοι λοιπόν δεν ξέρουνε, καλό θα είναι να μην μιλάνε. Διότι εδώ μας παρουσίασαν μόνο τους δολοφόνους. Δεν μας παρουσίασαν που θέλουμε το κακό της πόλης. Και τα αθώα τα παιδιά πάνε να κάνουν δράσεις εθελοντικές και εντάξει, εμείς τους αποδίδουμε. Εγώ δεν ξέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και ο Δήμος να υπέγραψε κάποιο συμφωνητικό με καμιά εθελοντική ομάδα. Να κληθούν, είπα κύριε Πρόεδρε, για να πούν ποιοι είναι η μαφία. Ποιους εννοούν μαφιόζους. Όχι κύριε Βέλο, με συγχωρείτε πολύ. Και βάση περιπτώσει, εάν κάποιοι είναι μαφιόζοι, δεν το ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Ξανθόπουλος, θα πρέπει να αναφέρετε με τη δέουσα σοβαρότητα όταν απευθύνεται σε σοβαρούς κατά τεκμήριο ανθρώπους. Εδώ δεν μιλάτε με το σώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Βεβαίως, γελάστε. Κάποια πράγματα είναι για γέλια. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Τώρα πάμε στην ουσία. Η ουσία, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι το φεστιβάλ αγκαλιάστηκε από τους καβαλιώτες. Το φεστιβάλ έπρεπε να γίνει. Στη συνέχεια τα αίματα άναψαν μεταξύ του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου, με το λόγο να παίρνουν επίσης και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Εννοείται ότι αφήσαμε τους ανθρώπους ανενημέρωτους από την πρώτη στιγμή. Από τον Μάιο ακόμα. Εσείς μιλάτε για τον Μάρτιο. Εγώ ήρθα σε επαφή μαζί τους όταν φέραν το θέμα να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Μάιο. Γνώριζα ότι θα τους γίνουν πάρα πολύ έλεγχοι, τους το είπα στα ίσια, διότι αντιδρά η αγορά και επομένως να είστε προετοιμασμένοι, να είστε εντάξει με τα χαρτιά σας. Και όποιος είναι εντάξει με τα χαρτιά του, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Καλό θα είναι, τουλάχιστον όσοι είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν καταφερθούν ουσιαστικά εναντίον του φορέα που λέγεται Δήμος, ή εναντίον των υπηρεσιών του, από τη στιγμή που έχουν αυτή τη δυνατότητα, της ενημέρωσης δηλαδή, πρώτα να το κάνουν, να ζητούν την ενημέρωσή τους και μετά να κάνουν δηλώσεις. Κάλεσα στο γραφείο μου την υπάλληλο των καταστημάτων αδειών να ξεκινήσει την ενημέρωση. Της είπε όπως έπρεπε να πει και μετά εγώ προσωπικά μίλησα με τον Δήμο Τρικάλων, με τον αρμόδιο φορέα εκεί που κάνει το Food Festival, εκεί το κάνει βέβαια η αντίστοιχη δημοφέλεια. Μιλήσαμε με επιχειρηματία μετά της Θεσσαλονίκης και από εκεί ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Δηλαδή από το Μάρτιο μήνα είναι ενημερωμένοι το τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν. Και αυτό απορρίφθηκε από το Δήμο. Αυτό το κόμπλεξ κάθε φορά δεν είναι κόμπλεξ. Πάρτε πίσω τη λέξη αυτή κύριε Παπά. Θα πάρετε πίσω αυτή τη στιγμή τη λέξη κόμπλεξ. Γιατί πραγματικά όποιος έχει τη μήνα πηγιάζεται. Και εσείς αυτή τη στιγμή την έχετε, τη μήνα και μοιάζεστε. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν σας το λέω γι' αυτό. Διότι εσείς, κύριε Παπά, θα πάρετε πίσω τη λέξη κόμπλεξ, γιατί αυτή τη στιγμή θα πάρετε πίσω τη λέξη κόμπλεξ. Σας παρακαλώ, κύριε Παπά. Αυτή η συμπεριφορά. Σας παρακαλώ και σας κακέστε. Σας παρακαλώ. Αυτή τη συμπεριφορά δεν γίνεται παρά. Σας παρακαλώ. Σχετικές τοποθετήσεις έκανε και ο επικεφαλής της παράταξης Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση Βαγγέλης Παπάς, αλλά και επικεφαλής της παράταξης Πολιτών Άρης Βέρος. Αυτή η ιστορία με το Φεστιβάλ Τροφίμων μας πλήγωσε με ένα παράλογο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, ούτως ώστε την επόμενη φορά αυτό το φεστιβάλ είτε γίνει από το Δήμο,
είτε γίνει από έναν οποιοδήποτε φορέα. Δεν με νοιάζει αν θα είναι ιδιωτικός και αν θα κερδίσει. Ας κερδίσει. Αλλά να μην κρύβεται πίσω από τον εθελοντισμό, να γίνει με τον πιο σωστό τρόπο. Αυτός που υπονόμευσε την εκδήλωση ήταν ο ίδιος επιχειρηματίας. Δεν ήρθε με καθαρό πρόσωπο να πει εδώ πέρα ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Το είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πήγε στο οργανισμό Λιμένος και μετά, επειδή δεν το έβγαινε, ήρθε από εδώ και ζήτησε υπομίσθωση. Την υπομίσθωση εδώ πέρα αρνηθήκαμε όλοι με το σκεπτικό που εξέφρασε ο κ. Σιμιτζής. Ακριβώς τα ίδια αυτά που είπατε εσείς, κ. Σιμιτζή, αυτά ακριβώς είπαμε και εμείς και αρνηθήκαμε όλοι ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά εδώ τα πράγματα. Και επειδή τώρα πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα στον καβαλιώτικο λαό, πρέπει να του πούμε είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποιους να κερδοσκοπούν εις βάρος μιας τάξης εδώ πέρα μέσα που όλοι λέμε ότι την υπερασπιζόμαστε. Αγαπητέ Λεωνίδα, όλοι τη θέλουμε την εκδήλωση καθαρά. Έχουμε πάρει μια απόφαση να γίνει το λοιπόν, να γίνει το Food Festival. Πήραμε ή δεν πήραμε μια απόφαση. Πήραμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν μπήκε αυτό, όχι υπομισθώνει, όχι δεν υπομισθώνει. Λοιπόν, αυτό έχει έξοδα αυτό το πράγμα. Τζάμπα γίνονται όλα αυτά. Κάποιοι δεν παίζανε μουσική, κάποιοι δεν ήρθανε. Ένα δημοτικό συμβούλιο, ένα πολιτικό όργανο, λέει υπάρχει ένα αίτημα απέναντι επιχειρηματία για μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Άρα αυτό που οφείλει ένα δημοτικό συμβούλιο να πει είναι προς το συμφέρον να γίνει μια τέτοια εκδήλωση στο Δήμο μας.